Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο κάνω αυτό το πράγμα που αρέσει αρκετούς από εσάς, να οδηγάω ένα λεωφορείο. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα θα πω εγώ. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι ότι παίρνουμε ένα κτέλ και ανοιγόμαστε, ας πούμε, στην Ευρώπη και κάνουμε ταξίδια. Όχι. Είναι αστικό το λεωφορείο. Πηγαίνω από στάση σε στάση. Και έχω σκοπό να πάει πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί τα προηγούμενα δεν είχαν πάει πολύ καλά. Χρειάζομαι μια εξηλαίωση. Πάμε στο βίντεο. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν ονομάζεται The Bus. Καμία προσπάθεια στον τίτλο, ρε. Δεν τους ένιωξε καθόλου. Υπάρχουν διάφορα τέτοια παιχνίδια τα οποία μπορεί να ονομάζονται Bus Simulator, Flix Bus Simulator, κάτι άλλο Simulator. Αυτοί μαζεύτηκαν και ήταν σε φάση με τι έχει να κάνει το παιχνίδι. Με λεωφορείο. Έτσι θα ονομαστεί, λεωφορείο. Δεν βάλαμε καμία προσπάθεια στον τίτλο. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι λέει εδώ πέρα έχει free play, tutorials, economy, editors, multiplayer, mods. 2 στα 6 βέβαια μπορεί να κάνει εδώ πέρα γιατί είναι ακόμα σε early access. Επίσης δεν έχουμε κάποια μουσική στο μενού. Όπως και να έχει, πατάω free play. Θα είμαστε στο Βερολίνο, θα οδηγάμε ένα Σκάνια. Realistic control mode γιατί εντάξει, δεν χρειάζομαι καμία βοήθεια παιχνίδι. Weather θέλουμε να είναι sunny. Και πατάω start. Spandau ist nach Berlin. Βέβαια, αυτό το λέω κάθε φορά όταν ξυπνάω και εγώ στον εαυτό μου. Ναι, το weather sunny μάλλον είναι κάτι άλλο για το παιχνίδι. Ξημερώνει σιγά σιγά. Όταν λέμε λιόλουστος καιρός στο Βερολίνο, εννοούμε αυτό. Ε, 4 η ώρα το πρωί κάτι έχει συμβεί λάθος εδώ πέρα. Όπως και να έχει, καλησπέρα. Τα παιδιά τι είναι, περιμένατε. Είναι όλοι σε φάση, άντε αγόρι μου. Έλα, έχουμε και δουλειές. Πόση ώρα θα μιλάς για τον καιρό. Έχει πλάκα εδώ εντωμεταξύ η κυρία. Είναι σε φάση που μου το δώσαν τα εγγόνια μου αυτό. Και το χτυπάει στο χέρι και το εξαφανίζει. Φανταστικό αυτό. Αν δεν είχαμε πανδημία θα ήταν συνερμού. Θα έκανε street magic. Έχει πιάσει ζέστη. Λογικά είναι εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Έβαλα sunny weather. Αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ θα ανοίξω εδώ πέρα. Άναψε και τύπησα εκεί πίσω. Μπορεί να φταίει ο λιόλουστος καιρός, μπορεί να φταίει και η παρουσία μου. Δεν ξέρω, παιδιά. Αρχίζουν και με κοιτάνε όλοι σιγά σιγά. Δεν έχω καταλάβει αν αυτό που κάνετε εδώ πέρα Δεσποινής είναι κάποιο ερωτικό κάλεσμα. Γενικά είμαι δεσμευμένος, εντάξει. Έχω γυναίκα και παιδιά. Και σταμάτησε να ενδιαφέρεται για μένα. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ πέρα στη θέση του οδηγού και θα ακολουθήσω ό,τι μου λέει το παιχνίδι Start Ignition. Εγώ το πάτησα το κουμπί, δεν πήρε. Ή δεν ξέρω γιατί κάθε φορά συμβαίνει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω. Start the board computer and enter the tour number. Start και tour number είναι 70173. Το έκανα. Α, και ξαφνικά μπαίνουν όλοι, ενεργοποιούνται. Όπα, παιδιά, μη σπρώχνεστε. Α, θα περάσει ένας για εισιτήριο. Α, περνάει ένας για εισιτήριο. Single A, B ticket. Οι υπόλοιποι δεν ψήνεστε να πληρώσετε εισιτήριο. Okay. Ωραία, γενικά τώρα εσύ τι περιμένεις, να σου δώσω εισιτήριο. Δεν έχω ιδέα ποιο κουμπί πατάω για το εισιτήριο αρχικά. Και με κοιτάει με αυτό το ύφος. Και δεν έχω καταλάβει αν αυτό το ύφος είναι απογοήτευσης ή αν με θέλεις. Το παιχνίδι μου λέει start engine πάλι. Μάλλον μου σβήσε. Α, όχι, δεν είχε ξεκινήσει ποτέ, παιδιά. Είναι λίγο χρέπει, παιδιά. Εσείς θα κάτσετε εκεί. Ναι, αυτό με το κινητό εντωμεταξύ είναι λιγάκι περίεργο. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το animation. Παρ' όλα αυτά, air condition. Μήπως να κλείσουμε την πόρτα, θα την κλείσω εγώ. Επίσης, καταλαβαίνετε ότι εργάζομαι εδώ πέρα. Αυτό που κάθεστε και με κοιτάτε είναι λίγο αμήχανο. Δηλαδή, μπορεί, έχει τόσες θέσεις το λεωφορείο. Μάλλον. Δεν ξέρω, πρώτη μέρα στη δουλειά είναι, αλλά μπορείτε να παρακάτσετε. Shift gear up. Βγάζουμε τέτοιο. Το από τέτοιο, ρε παιδί μου, που λέγεται χειρόφρονο το λένε. Θα κάτσετε εδώ, είσαι σίγουρες. Θα ξεκινήσω, θα φύγετε πίσω. Οδηγάω λίγο γρήγορα και αυτό το λέω για εσάς. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε. Ξεκινάμε. Follow the navigation. Α, τέλεια, είναι κάτω δεξιά αυτό. Τι στο διάλογο κολλημένες είναι με λόγο. Έχετε βάλει κόλλα στις όλες. Τη βλέπει η άλλη, είναι πάρα πολύ σίγουρη για τον εαυτό τη. Κόλλα, ναι. Έχουμε έρθει προετοιμασμένες, κύριε. Τι νομίζεις, ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, το λεωφορείο του πότε είναι. Πολύ δεν τρίζει. Γιατί κάνει τόσο. Έχω πάρει κάτι μαζί μου, έτσι. Πρέπει να κουβαλάω και κάτι άλλο. Μπορώ να την κάνω κάτι αυτή. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να κάνω κάτι. Α, παίρνω τα. Α, θέλει ρέστα. Μου έχει αφήσει τα λεφτά εδώ. Μισό λεπτάκι. Χειρόφρενο. Είχαν έρθει με παραπάνω λεφτά και θέλω να του δώσω ρέστα. Έλα. Πάρτα. Ναι, το ticket δεν ξέρω από πού να στο δώσω, Μαντάμ. Δεν μου έχει πει το παιχνίδι κάτι. Μ' αρέσει που το παιχνίδι μου δίνει οδηγίες για τα πάντα. Αλλά για να καταλάβω τι ακριβώς παίζει εδώ πέρα με μένα και την τύπησα, πρέπει να με στοιχειώσει πρώτα. Ναι, το ticket από πού στο βγάζω, Μαντάμ. Περίμενε. Να δω εδώ τι γίνεται. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Έχω πατήσει και ένα χειρόφρενο. Έχω κλείσει εδώ πέρα την κυκλοφορία. Δεν νοιάζεται κανείς. Κοιτάω αριστερά, κοιτάω δεξιά. Ticket δεν βρίσκω, Μαντάμ τώρα. Τι να κάνουμε. Ναι, εσύ χαιρετάς από πίσω και κάνεις κάτι δικά σου. Και ετοιμάζεσαι για ξύλο. Ήτανε. Α, είμαι εδώ πέρα 10 λεπτά, έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει. Όχι, όχι, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω, λοιπόν. Τέλος πάντων, μην αγχώνεστε. Κερασμένη από μένα διαδρομή. Κάτσε να συνεχίσουμε τώρα. Πρέπει να είναι και καλή ώρα, παιδιά. Arrival εντωμεταξύ εκεί μου λέει 005. Τι ώρα είναι. Καλά, δεν θα το έχουμε πιάσει τώρα. Αλλά πότε το πιάσαμε, θα μου πεις. Αλλά όντως κάτι δεν πάει καλά, παιδιά, με το λεωφορείο. Ή έχω λεωφορείο ή τρένο έχω. Δηλαδή κάτι πάει πολύ λάθος. Δεν γίνεται να κάνει το θόρυβο. Το ακούτε, είναι λες και έχω καρότσα από πίσω. Πρέπει να είναι έτσι άλλοι από πίσω. Να έχουν φορτώσει και δύο κατσίκες, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, κοιτώντας εδώ πέρα την ώρα, είναι 12 και 2 και εγώ πρέπει να φτάσω στο 12 και 5 εκεί.
Μια χαρά. Θα φτάσουμε στην ώρα μας. Λες και έχω ιδέα που είναι εντωμεταξύ, έτσι. Δεν κοίτα εδώ πως τρίβουν οι άλλοι. Δεν έχουν stop, δηλαδή. Εντωμεταξύ ήταν λες και ήταν φτιαγμένο από Frolex αυτό το φορτηγό. Πάλι καλά σκέφτηκα πριν ξεκινήσω να καλύψω τις πινακίδες. Οπ, εδώ είμαι. Μισό. Όλα καλά, πάλι καλά το έχουν βάλει αυτό σε περίπτωση που χάσει τη στάση. Ο άλλος, ο καψερός, παιδιά, εκεί πίσω τα έχει δει όλα. Δεν θέλω. Άνοιξε τις πόρτες. Θέλω να φύγω. Δεν ήξερα ότι ήταν η βάρδιά σου. Έλα, γόρι μου, μην ανησυχείς. Έλα. Δεν είναι τίποτα. Η πρώτη φορά είναι δύσκολη. Έλα. Εσύ θα κάτσεις εδώ για πάντα, έτσι. Θέλει να πληρώσει στήριο. Εντάξει, είναι 4 ευρώ τώρα, μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Την τρέλα μου, περίμενε. Ωραία, ξέρεις κάτι. Μου έχει βγάλει κάτι εδώ, είσαι τυχερή. AB, single ticket, bar. Έλα. Α, το πήρες. Τι να, 24ωρο ticket θες και μου έχεις δώσει 10 ευρώ. Μου έχεις δώσει 10 ευρώ, είναι 8,80. Πάρε πίσω 2. Α, δεν με αφήνει το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν σε αφήνει ούτε καν αριθμητική να κάνεις. Τίποτα. Στην τύχη να τα πατάς, βλέπεις. Απλά τα δίνει. Λοιπόν, θες ένα 24ωρο τώρα εσύ. Πάρε ένα τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς τι περιμένεις. Ποια είναι η φάση. Με κοιτάει. Ναι, AB δεν είπαμε, ρε παιδί μου. Ποια είναι η φάση, ρε παιδιά. Δεν θέλει ένα 24. Το έχω εδώ. 24 AB. Adults 1. Ναι, τα έχω κάνει όλα σωστά. Τώρα μου την πέφτεις ξεκάθαρα. Εν ώρα εργασίας. Λοιπόν, κάτσε τώρα να δούμε πώς θα ξεπαρκάρω από εδώ. Δεν έχει όπισθεν. Κάπως είναι τώρα η όπισθεν. Πώς να είναι. Καλά, από την άλλη, αν πάμε έτσι από εδώ. Να το βλέπεις. Οπ, θα φύγουμε. Εκεί δεν έχουν βάλει για τίποτα, οπότε μπορούμε να περάσουμε, ρε παιδί μου. Και φύγαμε, παιδιά. Αυτό ήτανε. Τα μοντέρνα προβλήματα χρειάζονται μοντέρνες λύσεις. Και κάτι πρέπει να έχει χαλάσει περισσότερο αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο, γιατί κάνει περισσότερο θόρυβο. Επίσης, απαράδεκτη αυτή η δρόμη στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο είμαι ή στην Κυψέλη, τι συμβαίνει. Γενικά, έχετε σκοπό να το πάμε έτσι, ε. Έχετε σκοπό να το πάμε. Θέλετε να κάνετε τουλάχιστον δεξιά να προσπεράσω. Λοιπόν, μπράβο το φίλο που κάνει δεξιά. Να είστε καλά. Και μας έχει πιάσει φανάρι. Τα φανάρια όμως είναι για τους αδύναμους, παιδιά. Οπ. Πάλι καλά που αυτή η κολόνα δεν είχε γίνει collision και πέρασε από μέσα της. Α, και εδώ είναι η επόμενη στάση και δεν κανείς. Είναι ένα τύπος με ποδήλατο, με κοιτάζει λίγο με καχυποψία. Δεν θες να πεις, βρε. Έλα, μη φοβάσαι, δεν θα. Εσύ ακόμα εδώ, πάνω θεμάσαι, με τρόμαξες. Και είχα μια μυρωδιά από γιουβαρλάκια εδώ πέρα, ήταν η τύπισσα. Α, έπρεπε να τη πάρω το 10 ευρώ, ε. Και νόμιζα δύο στάσεις, απλά ήταν κάποιο φάντασμα. Δεν ξέρω, ήθελα να με στοιχειώσει. Ήταν το φάντασμα του λεωφορείου. Όπως και να έχει, φτάσαμε εδώ πέρα. Έχω κόψει 2 εισιτήρια προς το παρόν από όλη αυτή τη φασούλα. Πάμε παρακάτω. Θα μου βγάλει η διαδρομή το GPS. Α, εντάξει, άργησε λίγο, αλλά μου βγάλε. Μάλλον δεν θα είχε σήμα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Στάση με τη στάση εντωμεταξύ. Τη νιώθω εγώ τη φθορά εδώ πέρα του λεωφορείου. Αυτό εδώ πέρα ο φίλος τι κάνει γενικά με το φορτηγό, ρε παιδιά. Ούτε φλάσου ούτε τίποτα, παιδιά, όταν στρίβεται. Κάτι τέτοιο οδηγούν, παιδιά. Σκοτώστρες, λοιπόν. Α, εδώ έχουμε και πολύ κόσμο. Και δεν έχουμε φως πλέον, γιατί μάλλον το κατέστρεψα. Όλοι με τα κινητά στο χέρι, πάνω θεμά σας. Λοιπόν, πάρε πίσω ένα ευρώ. Και τι θες, και θες ένα AB. Έμαθα και τη διαδικασία με τα εισιτήρια, είσαι πάρα πολύ τυχερή που δεν είσαι εδώ πέρα τρεις στάσεις όρθια. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Δεν κουνιέται το λεωφορείο. Το ήξερα ότι κάτι πήγε λάθος. Κάπου έχω βρει, τι έχει γίνει. Πάντως να τα λέμε όλα, παιδιά. Το Βερολίνο πάρα πολύ ωραίο. Δείτε εδώ κτηριάρες. Χαμός γίνεται. Μόνο είμαστε σε επόμενη στάση. Αυτός ο τύπος θέλει και δεν θέλει να μπει μέσα. Τον βλέπετε πως είναι. Πρέπει να γυρίσω σπίτι, αλλά από την άλλη μπορώ να πάω και με τα πόδια. Έλα μέσα, βρε. Μην φοβάσαι. Έλα μέσα. Να ούτε εισιτήριο δεν πληρώνε. Θα κανείς. Παιδιά, έχουμε όλοι. Καλά, δεν με νοιάζει βασικά. Πάντα χεστείτε. Τι με νοιάζει εμένα. Δεν πάω να κόψω το λαιμό σας. Γιατί πάντα δεν μπορώ να ξεκινήσω. Πάντα τρακάρω, θα μου πεις κάπου. Να βλέπεις. Μην είχε σταματήσει αυτό το ποδήλατο. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην επόμενη στάση. Έχει κόκκινο. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, ποιος θα με σταματήσει. Αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι που δεν μπορώ. Να κατέβω κάτω. Κάτω, θα κατέβω κάτω τώρα. Κατέβω κάτω. Λοιπόν, έλα. Πού είναι. Πού είναι. Έριξε κάτω και το σήμα. Με στούκαρε και έφυγε, παιδιά. Εγώ κατέβηκα κάτω να καλέσουμε ασφάλεια, αλλά τέτοιο είναι. Και μετά το τρακάρισμα αυτό, τύπος είναι σαν να μην ακάρουμε. Ήταν σε φάση. Το ήξερα ότι πρέπει να περπατήσω. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να ασκούμε. Οι άλλοι κάθονται στα κινητά και προσποιούνται ότι όλα είναι εντάξει. Ότι δεν θα πεθάνουν, ότι δεν ήταν η χειρότερη του επιλογή να μπουν σε αυτό το λεωφορείο. Παρ' όλα αυτά δεν μας πτωεί κάτι, εμείς συνεχίζουμε. Περίμενε γιατί εδώ έχει αστυνομία και κόκκινο. Είσαι από τον άγγιξα, παιδιά. Σταμάτησα στο παρατσάκ, παιδιά. Άμα του κορνάρου, λες να είναι τίποτα περίεργο. Να βγει έξω, αρχίζει να με βαράει. Καλά, ξέρεις κάτι. Λοιπόν, αστυνομία, ξεαστυνομία, χίλια συγγνώμη. Είχα όλη την καλή διάθεση, παιδιά. Εντάξει, πέρασαν 10 δευτερόλεπτα. Πόσο να περιμένω κι εγώ στο φανάρι, άνθρωπος είμαι. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα δεξιά έχει και ειδικό δρόμο για ποδήλατο. Άμα είναι αρκετά θαραλή, ας κάνω ποδήλατο στη βαρδιά μου. Όλα αυτά τα φώτα είναι έτσι επίτηδες. Δηλαδή, μου λένε να σταματήσω αυτό, μου λένε έχουν. Έχει δώσει ο δήμαρχος. Σήμα, σε βάση. Κάντε αφότα έτσι. Μιλάμε ο Γιάννης, δεν νιώθουμε τίποτα, ρε. Δεν σταματάει. Πάμε, περάστε. Κανείς δεν χτυπάει πάλι στήριο, ε. Τώρα που μάθα τη διαδικασία, επαναθεμά σας. Τέλος πάντων, έχουμε πέσει σε τζαμπατζίδες. Δεν πειράζει. Και αυτή τη φορά φεύγω και κατευθείαν. Πρώτη φορά στα χρονικά. Και από δίπλα, παιδιά, περνάει το τραμ. Το τραμ είναι σε άλλο βίντεο.
Εν τω μεταξύ, εδώ μου έχει απαγορευτικά, αλλά το GPS μου λέει να πάω από εδώ. Επίσης, τι είναι αυτό τώρα ρε παιχνίδι με τον αόρατο τοίχο. Μου χαλάσει όλο το ρεαλισμό εδώ πέρα. Παιδιά, ειλικρινά, νομίζω ότι στο τέλος της βάρδιας θα παραδώσω το λεωφορείο βίδες. Δηλαδή, το ακούτε πως κάνει. Νιώθεις το κάθε μέρος του λεωφορείου. Τώρα το GPS μου λέει πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί όπου θες. Για να ρά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, GPS. Άμα ήταν έβγαζα χάρτη. Λογικά μπροστά είναι αυτή η στάση. Εκτός και αν σταματήσω σε άλλη στάση. Κοίτα εδώ τι κάνει ο άλλος. Εντάξει, κόκκινο έχω, αλλά. Τέλος πάντων. Έλα τα παιδιά μου να μπαίνουνε. Έλα, παιδιά. Έλα να μπαίνουμε μέσα. Τέλος πάντων. Πες μου ότι μου τα έδωσε ακριβώς. Ρε, τι παλικάρεις εσύ. Ο πρώτος σήμερα. Α, και έχεις αυτή την αμφιβολία στο πρόσωπο και εσύ, έτσι. Σαν να το μετανιώνεις που μου τα έδωσες. Νομίζω ότι μου τα έδωσε απλά για να το λυπηθώ και να οδηγήσω σαν άνθρωπος. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει αυτό, έτσι. Καλή διαδρομή. 3 ευρώ και πάλι μου δίνετε 4. Πάνα θεμά σας. Ένας άνθρωπος μου το έδωσε μόνο σωστά. Τέλος πάντων, πάρε και στο εισιτήριό σου. Πάμε παρακάτω. Αν το GPS δεν μου δείξει, δεν έχει περάσει Google από εδώ, δεν υπάρχει αυτό, δεν ξέρουμε πώς να πάμε. Τι γίνει. Α, έδειξε. Όλο τον δρόμο. Το κάνω εγώ πορτοκαλί, αποφασίσει εκείνος. Επαγγελματίας οδηγός είναι. Τα ξέρει που να πάει. 3 ευρώ. Να μου δώσει κανονικά 3 ευρώ. Ένας να μου δώσει ένα 2 ευρώ και ένα μόνο ευρώ. Ενώ κάνει 3 ευρώ το εισιτήριο. Ένας. Ζητάω πολλά. Μου έρχεστε όλοι να πούμε. Γερμανία, έχετε λεφτά να πούμε. Και που δεν σου δίνω 50 ευρώ, πολύ σου είναι. You've been caught speeding. Α, πρέπει να δουλεύει τέλεια αυτό το σύστημα. Πρώτη φορά μου το βγάζει. Δεν έχω πάει κάτω από 80, ρε. Με 50 όριο ταχύτητας. Κοίτα εδώ τι κάνει ο άλλος, ο τρελάκιας. Κάτσε, βρε αγόρι μου τώρα, εγώ φταίω. Εντάξει, πήγαινα με 80, πώς θα πήγαινα. Αλλά και αυτός ανάβει φλάς και αμολιέται δεξιά. Εντάξει, κάτσε λίγο. Όπα. Πάντως είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί μου λέει σε πιάσαμε να πηγαίνεις πάνω από το όριο ταχύτητας. Και δεν έχω κοιτάξει πίσω να δω πόσοι έχουν πεθάνει, ας πούμε. Δηλαδή το όριο ταχύτητας είναι που μας πείραξε. Λοιπόν, νομίζω αυτή είναι η τελευταία στάση εδώ πέρα μπροστά, παιδιά. Ναι, τα φανάρια πλέον δεν με ενδιαφέρουν καθόλου, δηλαδή μη ρωτάτε. Εδώ είμαστε. Ναι, τερματικός σταθμός, παιδιά. Κανείς δεν νοιάζεται, δεν θέλει να βγει κανείς. Θα βγω έξω να φάω κολατσιό όμως. Κάτσε τώρα. Να τους αφήσω άμα είναι εδώ, να πεταχτώ εδώ πέρα, να πάρουμε τίποτα να φάμε. Δεν πρόκειται, τώρα με γυρνάει πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω εγώ αυτό. Εδώ. Λοιπόν, ελπίζω να τα περάσατε όλοι καλά και να μας ξαναπροτιμήσετε. Ο τύπος έχει βγάλει το κινητό, είναι σε φάση πρέπει να κάνω ένα Instagram story για αυτό που έζησα σήμερα. Ήταν φοβερή εμπειρία. Έχει ενδιαφέρον που το παιχνίδι σε αφήνει να περπατήσει γενικότερα στην πόλη. Λοιπόν, όπως και να έχει, θα αφήσω εδώ πέρα το παιχνίδι. Αυτό ήταν το The Bus, πήγε καταπληκτικά όπως και κάθε άλλη φορά. Κάθε φορά που παίζω τέτοιο παιχνίδι, νομίζω ότι το εξαντλώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή λέω δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά βγαίνει κάποιο καινούριο τέτοιο παιχνίδι. Και ξαναπέσω. Δεν πτωούμε καθόλου. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο. Αντίο σας. Το βίντεο έχει τελειώσει. Είσαι ακόμα εδώ πέρα. Οφείλω να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν τραυματίστηκε κανείς επιβάτης. Μπορεί να πέθαναν μερικοί, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε. Εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή θα έχω link για το παιχνίδι και διάφορα άλλα φανταστικά links προς πάνε σε δικά μου social media. Οπότε πηγαίνετε να τα τσεκάρετε. Επίσης, κάθε Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube κάνω live stream. Οπότε μπορείτε να έρθετε να τα λέμε. Και αυτά τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.